τον ιστορικό πραγματικά Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων, όπου εδώ έδωσαν τον όρκο τους ήρωες της Επανάστασης. Με την ευλογία της Εκκλησίας ξεκίνησε αυτός ο αγώνας, γιατί ήταν ένας αγώνας κοινωνικό απελευθερωτικός. Δεν είχε κανένας στη σκέψη του την κατάκτηση ή κάτι άλλο. Μοναδικό στόχος η ελευθερία. Ποιήσας εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων κατοικήν επί πάν το πρόσωπο της γης. Εκάστο δε αυτόν ορίσας τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών, ο και το ευσεβέσιμον έθνος εξαιρέτως ευεργετήσας την επίγνωση της εις αληθείας αυτό χαρισάμενος προς το φως της ορθοδόξου πίστεως καθοδηγήσας και μεγάλους εξ αυτού τη εκκλησία πατέρας και διδασκάλους αναδείξας, ελεύθερον μεν αυτό επί αιώνας διατηρήσας. Η επέτειος της σημαδιακής αυτής για το έθνος μας μέρας οδήγησε τα βήματά μας σήμερα εδώ στον ίδιο αυτό τόπο, ύστερα από 191 χρόνια, για να γιορτάσουμε μαζί το μέγα γεγονός το οποίο συνοδεύτηκε από την αποστολή της προειδοποίησης εις τας ευρωπαϊκάς αυλάς που γνωστοποιούσε στους χριστιανικούς λαούς της Ευρώπης την απόφαση του έθνους να αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό. Ουδέ καταλήψω τον παραστάτη, ότω αν στοιχήσω. Αμηνώ υπέρ ιερών και υπέρ οσίων, και μόνος και μεταπολών την πατρίδα ούκ ελάσω παραδώσω, πλοίο δε και αρίο όσιν παραδέξομαι. Το γλυκίτα τον όνομα της ελευθερίας, εν ενή λόγο όλοι απεφασίσαμεν, ή να ελευθερωθόμεν ή να αποθάνομεν.